κλιματική αλλαγή και θαλάσσιοι οργανισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο ενός ερευνητικού προγράμματος που υλοποιεί το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ. Ένα πρόγραμμα, υλοποίηση του οποίου ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2022, θα διαρκέσει μέχρι και το 2025, με την επιστημονική κοινότητα να εστιάζει πού? Να εστιάζει κυρίως στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους θαλάσσιους οργανισμούς. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα, εδώ στην πρώτη εκπομπή για το 2023, και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους εμάς, τον κύριο Θάνο Νταϊλιάνη, ερευνητή θαλάσσιας βιολογίας του ΕΛΚΕΘΕ. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα σας, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σίγουρα θα εστιάσουμε στα βασικά χωρία τα οποία αφορούν τη μελέτη και το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως προείπα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, προτείνω, για να γίνει και η συζήτησή μας κατανοητή και το περιεχόμενό τους από τους τηλεθεατές, πολλοί από αυτούς βέβαια το γνωρίζετε, δεν γνωρίζουν και πολλά, ότι ακούσουν και υπάρχουν και πολλές παρερμηνίες. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά και να τα εξηγήσουμε. Φυσικά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να ξεκινήσουμε λίγο κατά πόσο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ορατές, αντιληπτές στην καθημερινότητά μας. Μία απλά παράδειγμα. Ναι, κλιματική αλλαγή λοιπόν, ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη πολλές δεκαετίες τώρα, αλλά επιταχύνεται κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες που ζούμε, από το 2000 και μετά. Ας το πούμε έτσι για να βάλουμε και μια γραμμή. Το βλέπουμε στην ξηρά, με ακραία φαινόμενα, όλο και πιο συχνά, πλημμύρες, καύσονες, όλο και περισσότεροι και ούτω καθεξής. Στο θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να μην το βλέπουμε άμεσα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε κάτω από τη θάλασσα, αλλά είναι ακόμα πιο αισθητό σε σχέση με την ξηρά. Και είναι πιο αισθητό γιατί η θάλασσα, λόγω της μάζας της, αντιδράει πιο άμεσα στην αυξητική αυτή τάση της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, ένα κλασικό φαινόμενο που ακούμε όλοι τελευταία είναι το λιώσιμο των πάγων στους πόλους της γης. Είναι ιδιαίτερα αισθητό φαινόμενο, είναι επιταχυνόμενο. Κάποιες περιοχές, ας πούμε, στην Ανταρκτική έχουν αποκαλυφθεί περιοχές ξηράς, οι οποίες ποτέ δεν είχαν βγει κάτω από τον πάγο. Και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα τώρα, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ακόμα και στις θερμές θάλασσες τις δικές μας, η αύξηση αυτής της θερμοκρασίας έχει άμεσες επιπτώσεις στο θαλάσσιο σύστημα. Αυτό είναι κάτι που εμείς που ασχολούμαστε με τη θάλασσα και που βγαίνουμε στο πεδίο, κάνουμε τις καταγραφές μας τακτικά, το βλέπουμε άμεσα. Δηλαδή, το βλέπουμε σε σχέση με αυτό που καταγράφουμε χρόνο με το χρόνο. Ένα θαλάσσιο σύστημα το οποίο συμπεριλαμβάνει τι? Οργανισμούς. Συμπεριλαμβάνει οργανισμούς, και συμπεριλαμβάνει φυσικά. Είναι τα βιωτικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή συνθήκες του περιβάλλοντος, η μορφολογία κτλ. Και οι οργανισμοί που ζουν σε αυτό. Στα θαλάσσια, σε όλα τα συστήματα, τα φυσικά συστήματα, συνήθως η ανθεκτικότητα στηρίζεται στην πολυπλοκότητα. Δηλαδή, όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα, τόσο πιο ανθεκτικό είναι στην αλλαγή. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα δίκτυο. Αν αυτό το δίκτυο είναι αρκετά πυκνό, αν αρχίσουν να σπάνε κάποιοι κόμποι, το δίκτυο κρατάει την ανθεκτικότητά του. Ένα θαλάσσιο δίκτυο, σας διακόπτω, αλλά έχω μια απορία που αφορά και την Κρήτη, αφορά και το θαλάσσιο περιβάλλον της Κρήτης. Ή δεν έχουμε τόσο πολύπλοκο σύστημα εδώ και δίκτυο? Έχουμε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα. Όλο το μεσογειακό σύστημα είναι πολύπλοκο. Οπότε κρατάει ακόμα. Οπότε κρατάει, αλλά είναι συνεχώς μειούμενη αυτή η πολυπλοκότητα και η βιοπικιλότητα, όπως την ονομάζουμε. Και εκεί θα εστιάσετε? Θέλετε να προκύψουν κάποια συμπεράσματα? Ναι, αυτό είναι κάτι που το καταγράφουμε. Μέσα σε βάθος τριετίας. Ναι, εμείς τώρα πάμε να δούμε κάτι συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε με το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε την άμεση επίδραση των αλλαγών της κλιματικής αλλαγής στους οργανισμούς. Σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Και ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί? Θέλετε, πριν περάσουμε σε συγκεκριμένους οργανισμούς και σε αυτά τα είδη, τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν μετακινούνται και πολύ εύκολα, γι' αυτό έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα, να εστιάσουμε λίγο από τη μία στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη, βέβαια, ο συνδυασμός με τον ανθρώπινο παράγοντα. Τι κάνει ο άνθρωπος και επιβαρύνει την κατάσταση? Ναι. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Οι οργανισμοί λοιπόν αυτοί που θέλουμε να μελετήσουμε εμείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι, όπως είπατε και εσείς, όπως αναφέρατε, οι οργανισμοί που κινούνται λιγότερο. Σπόγκι, για παράδειγμα, κοράλια, γαστερόποδα που παίζουν στο πρόγραμμα. Αυτοί οι οργανισμοί δεν μπορούν να δραπετεύσουν από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Σκεφτείτε ένα ψάρι, μπορεί σε ένα καύσωνα θαλάσσιο, μπορεί να μετακινηθεί, να φύγει να πάει σε ένα βαθύτερο περιβάλλον, ας πούμε, όπου οι συνθήκες είναι ακόμα ευνοϊκότερες. Σε πιο κρύα νερά. Σε πιο κρύα νερά. Για να το καταλάβει. Ένα σπόγκος που ζει κολλημένος στο βράχο δεν μπορεί να δραπετεύσει. Άρα όλη την αλλαγή θα την υποστεί. Και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες
την επιβάρυνση της καλής του υγείας, ας πούμε, της καλής του κατάστασης ή και το θάνατό του. Κάτι που παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια στα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς μαζικές θνησιμότητες. Τι είναι αυτό? Αποδεκατισμοί θαλάσσιων οργανισμών. Δηλαδή, σκεφτείτε σε μία έκταση, όσο είναι η βόρεια ακτή της Κρήτης, ναι, να πεθάνουν ξαφνικά όλοι οι σπόγγοι. Αυτό είναι κάτι που έχει καταγραφεί και έχει συμβεί στη Δυτική Μεσόγειο. Στη Δυτική Μεσόγειο. Ναι, πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό το 1999. Πρώτο. Που πραγματικά συσχετίστηκε με φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Πριν έρθει στο προσκήνιο και στην ατζέντα μας και δημοσιογραφικά ακριβώς και ερευνητικά η κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Μια δεκαετία πριν περίπου. Δύο δεκαετίες. Έκτοτε λοιπόν αυτό αυξάνεται συνεχώς. Δηλαδή εκεί που είχαμε ένα περιστατικό που όλοι γουρλώσαμε τα μάτια και είπαμε όπα τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει. Ξαφνικά αυτό άρχισε να γίνεται όλο και πιο συχνότερο. Όχι πάντα τόσο μεγάλης έκτασης, αλλά όλο και συχνότερο και όλο και κλιμακούμενο. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που θα δούμε τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες είναι λίγο δυσάρεστα, για να το πω έτσι, για το θαλάσσιο περιβάλλον. Γιατί οι οργανισμοί αυτοί, ναι, και τα συστήματα αυτά που στηρίζουν και ανθρώπινες δραστηριότητες. Όπως... Στηρίζουν την αλία, για παράδειγμα. Δηλαδή, οι οργανισμοί αυτοί είναι δομικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Ένα πλούσιο οικοσύστημα σε αυτούς τους οργανισμούς είναι και ένα πλούσιο οικοσύστημα σε ψάρια. Θα επηρεαστεί λοιπόν, κακά τα ψέματα, η οικονομική δραστηριότητα και αυτή η οικονομική αλυσίδα. Θα αναπόφευκτα. Η ποιότητα του νερού θα υποβαθμιστεί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα περιμένουμε να γίνουν. Ελπίζουμε να μην γίνουν με την ένταση που προβλέπεται. Μάλιστα. Μιλήσατε για κάποιους οργανισμούς στόχους, σωστά, για κάποια συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν μετακινούνται εύκολα. Πώς θα εγκλωβιστούν, πού θα τοποθετηθούν, ποιες εγκαταστάσεις που έχετε? Εμείς θα συλλέξουμε αυτά τα είδη από πληθυσμούς του Αιγαίου. Έχει ξεκινήσει ήδη. Ναι. Και θα τους μεταφέρουμε στα ενιδρία μας. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με το Ενιδρίο Κρήτης, ναι, και με τον τωρινό διευθυντή του, Γιάννη τον Παπαδάκη. Το Ενιδρίο διαθέτει πειραματικές δεξαμενές, όπου θα μπουν αυτοί οι οργανισμοί. Και στις δεξαμενές αυτές, αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε επακριβώς τις συνθήκες, προσομοίωση συνθήκων. Άρα, αυτό που θα κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι ότι θα τρέξουμε μια προσομοίωση ενός καλοκαιριού. Ενός καλοκαιριού όμως. Με κάποια σενάρια μελλοντικά. Ακραία. Ακραία. Δηλαδή θα πάμε να προσομοιώσουμε ένα καλοκαίρι όπως το προβλέπουν τα επιστημονικά σενάρια, ναι, για την επόμενη δεκαετία. Που σημαίνει αύξηση θερμοκρασίας και οξύτητα. Μείωση του pH, οξύτητα δηλαδή. Οξύτητα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία? Φυσικά και έχει ξεκινήσει. Τα δεδομένα υπάρχουν και καταγράφονται. Έχουν προκύψει συμπεράσματα, μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα μέσα σε 2-3 μήνες? Βέβαια, γιατί εμείς πάμε να δούμε πώς επιδρά αυτό το πράγμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στους οργανισμούς. Δηλαδή, τη στιγμή που συμβαίνει, που θα συμβεί ένα τέτοιο ακραίο καλοκαίρι, ας πούμε, πώς αυτοί οι οργανισμοί, πώς μάλλον η πίεση αυτή θα αποτυπωθεί στους οργανισμούς. Και αυτό πάμε να το δούμε με μια παλέτα μεθόδων, πάρα πολύ σύγχρονων, πάρα πολύ προωθημένο. Και με όργανα τα οποία φαντάζομαι είναι πολύ εξειδικευμένα. Πολύ εξειδικευμένα και με ένα επιστημονικό προσωπικό το οποίο είναι πάρα πολύ καταρτισμένο και ανταγωνιστικό. Παρένθεση, παρόμοια μελέτη στο εξωτερικό έχει πραγματοποιηθεί και σας ρωτώ γιατί αν προκύψουν συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία αναμένεται να βγουν προς τα έξω για πρώτη φορά, φαντάζομαι ότι το βλέμμα της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας είναι στραμμένο και στο ΕΛΚΕΘΕ. Είναι στραμμένο και στην ομάδα σας. Με σφραγίδα ελληνική. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η έρευνα αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμια. Δηλαδή, όλοι οι ερευνητές, όλοι οι επιστήμονες επικοινωνούμε, συνδεόμαστε μεταξύ μας μέσα από δίκτυα, μέσα από άλλα ερευνητικά προγράμματα. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα πολύπλοκο σύστημα όπως είναι το Αιγαίο, όπως μας είπατε. Σίγουρα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε hot spot κλιματικής αλλαγής. Είναι εκεί που γίνονται πράγματα. Είναι μια θερμή περιοχή, ας το πούμε έτσι, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τώρα για το διεθνές impact, ναι, φυσικά και υπάρχει. Δηλαδή αναμένουμε να υπάρξει και φυσικά ευελπιστούμε. Είναι η πρώτη φορά που πάμε, γιατί η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, γιατί είναι ένα ζεστό καυτό ζήτημα. Έχουν γίνει άλλες δουλειές και οι δικές μας οι ομάδες έχουν πραγματοποιήσει άλλες αντίστοιχες δουλειές. Η πρωτοτυπία εδώ είναι ότι πάμε να δούμε τις επιπτώσεις αυτές μέσα από ένα πείραμα συγκεκριμένο, λειτουργώντας σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτό που σας είπα πριν για μια παλέτα μεθόδων, η οποία θα αναδείξει διαφορετικές πτυχές. Και πάμε να δούμε πού χτυπάει πιο πολύ. Και
τι αλλαγές περιμένουμε να έχει μία τέτοια πίεση στους οργανισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μελλοντικά, και όταν λέω μελλοντικά εννοώ πολύ σύντομα, ναι, θα κληθούμε να κάνουμε αποκατάσταση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Με ποιους τρόπους είναι το Με μεγάλο ποιους τρόπους λοιπόν. Όπως πάμε να κάνουμε μια αναδάσωση σε ένα δάσος που έχει καταστραφεί από μια πυρκαγιά, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη επιστημονική συζήτηση, ναι, για το πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε θαλάσσια περιβάλλοντα. Περιβάλλοντα που έχουν υποστεί μια υποβάθμιση από χύψη λόγους. Από τις νοοτροπίες να τα επαναφέρουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι και το πιο αργό. Οπότε πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και για το περιβάλλον και για την ταχύτητα ανάκαμψης και για εμάς τους ίδιους σαν χρήστες. Τι περιλαμβάνει λοιπόν η πρότασή σας, η οποία φαντάζομαι θα ανακοινωθεί με το πέρας του προγράμματος? Ναι, αυτό θα έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε. Έχουμε 2 χρόνια ακόμα μπροστά όπου θα γίνουν τα πειράματα και οι αναλύσεις. Σε 2 χρόνια περίπου μπορούμε να ξαναβρεθούμε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Φαντάζομαι και θα δοθούν αυτά τα συμπεράσματα στους αρμόδιους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο κεντρικό κράτος. Όλα τα συμπεράσματα δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ να επικοινωνούμε και αυτά τα αποτελέσματα και στο ευρύ κοινό. Μέσα από εκπομπές αντιδικής σας, μέσα από δημοσιεύσεις στον τύπο. Είναι σημαντικό το κοινό, όλη η κοινότητα Ακριβώς. να μπορεί να μαθαίνει Ακριβώς. και να μετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε κάτι, απορία, τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες της ερευνητικής κοινότητας? Κοιτάξτε, το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το τι μπορεί να κάνει ο καθένας είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι τόσο μεγάλο το φαινόμενο και τόσο παγκόσμιο, που ο καθένας αισθάνεται μια μικρή μονάδα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, επειδή η αντιμετώπιση απαιτεί συντονισμό σε πανεθνικό, σε διεθνές επίπεδο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ενθαρρύνουμε τους εκπροσώπους μας να βάζουν στην ατζέντα τους την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή να έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει. Μια γενική φιλοσοφία, αν περιγράφετε. Δεν είναι μόνο γενική φιλοσοφία, γιατί περνάει μέσα από έμπρακτες πρακτικές. Δηλαδή, όσο μειώνουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, τόσο περιορίζουμε την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα την ανακάμψουμε, δεν θα την εμποδίσουμε, απλά θα μειώσουμε τις συνέπειες. Αλλά πρέπει να το κάνουμε, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Διάβασα μια μελέτη πριν από περίπου 1 εξάμηνο αναφορικά με τη ρύπανση των θαλασσών μας μέσα από αντισηπτικά, μέσα από τα λεγόμενα μικροπλαστικά και τις μάσκες που πετάξαμε όλοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζουμε να το κάνουμε στις θάλασσές μας. Και θα μας έρθουν όλα αυτά πίσω μέσα σε ένα χρόνο. Αναφέρομαι τώρα στην νοοτροπία, τη λανθασμένη και τη φιλοσοφία που θα πρέπει να διαμορφωθεί σε καθέναν από εμάς. Ναι, αλλά εδώ, δηλαδή, στο θέμα της ρύπανσης και ειδικά της ρύπανσης που προέρχεται από ανθρώπινη χρήση, ας το πούμε έτσι, εδώ, ναι, ο καθένας είναι σημαντικό να έχει συνείδηση, ας πούμε, και να πράττει ώστε να επιβαρύνει το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Εδώ, όμως, που έχουμε ένα ευρύτερο φαινόμενο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, ωραία, εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Σωστό. Μπορεί να βάλω στο σπίτι μου ηλιακά. Μπαίνουν τα κίνητρα λοιπόν σε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Μπαίνουν τα κίνητρα περίπτωση. Και μπαίνει και ο συνολικός σχεδιασμός. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφορά τον κάθε ενεργό πολίτη μέσα από την ενθάρρυνση των εκπροσώπων να υιοθετήσουν αυτή την ατζέντα και να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, ας πούμε. Σωστό. Το θέμα είναι αν υλοποιούνται. Είμαστε δεσμευμένοι να τις υλοποιήσουμε. Το θέμα είναι με πόσο ζέση και πόσο αίσθηση του επείγοντος τις υλοποιούμε. Να ξέρετε πόσο δεσμεύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί και πόσα πρόστιμα Ακριβώς. πέφτουν Ακριβώς. σε διαφορετικές περιπτώσεις. Να εστιάσουμε λίγο και στο θέμα κατά πόσο σας παρέχει βοήθεια το κεντρικό κράτος, κατά πόσο απαραίτητες είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αυτή η οικονομική στήριξη. Ακόμα και σε περιόδους κρίσεων, και αν βέβαια η κρίση που βιώσαμε και αναφέρουμε στην πανδημία έχει επηρεάσει τον προγραμματισμό σας. Ναι, κοιτάξτε, έρευνα χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον καλή έρευνα. Εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια, την τελευταία εξαετία, επταετία περίπου στην Ελλάδα. Έχουμε την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, του ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο χρηματοδοτεί και τη συγκεκριμένη πρόταση, το οποίο είναι ο πρώτος εθνικός φορέας που αποκτήσαμε σαν χώρα, ο οποίος χρηματοδοτεί ακριβώς αυτή την έρευνα, τη βασική έρευνα. Μέχρι τώρα η έρευνά μας στηριζόταν κυρίως σε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνή ταμεία, από ιδιωτικούς πόρους κατά περίπτωση κτλ. Τα τελευταία 6 χρόνια το ΕΛΙΔΕΚ προκηρύσσει τακτικά ερευνητικά έργα, τα οποία απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της έρευνας,
Δηλαδή από την εκπόνηση ενός διδακτορικού, που είναι η βασική βαθμίδα της έρευνας, μέχρι και το προσωπικό που υπηρετεί στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας. Οπότε μια ερευνητική ομάδα μπορεί να στηρίζεται πλέον σε μια εθνική χρηματοδότηση για να υλοποιήσει την έρευνά της. Είναι ανταγωνιστικές αυτές οι προτάσεις, όπως είναι αναμενόμενο. Σωστά. Δηλαδή διαγωνίζονται προτάσεις σε μια πρόσκληση για χρηματοδότηση με κριτήρια αριστείας. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο η έρευνα να είναι εφαρμοσμένη. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί και η βασική έρευνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή είναι που επεκτείνει την κατανόηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη μελέτη που εκπονείται και υλοποιείται, η χρηματοδότηση από πού έχει προέλθει, και βέβαια θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στους συντελεστές, στους συνεργάτες. Βεβαίως, και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι μια πρόσκληση που βγήκε το 2020. Και απευθυνόταν σε ερευνητές και σε μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων. Είχαμε την τιμή να διακριθούμε με την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Εντάξει, φυσικά όλες οι προτάσεις που προκρίνονται είναι άριστες προτάσεις, αλλά η πρώτη θέση για μας ήταν μια ιδιαίτερη τιμή. Και φυσικά έχουμε μια εκπληκτική ομάδα συνεργατών, στους οποίους θέλω να αναφερθώ οπωσδήποτε. Είναι όλοι τους νέοι ερευνητές, ανήκουν στο ερευνητικό δυναμικό του ΙΘΑΒΙΚ. Θα πω όμως ότι δεν είναι τακτικοί. Δηλαδή είναι ερευνητές επί συμβολέο, επί συμβάση. Ωστόσο είναι αξιόλογοι επιστήμονες με αυτόνομο ερευνητικό έργο ή που στηρίζουν πολύ σημαντικές ερευνητικές υποδομές του κέντρου. Θα τους ονομάσω προσωπικά. Είναι η Εύα Χατζηνικολάου, που θα είναι υπεύθυνη για τον πειραματικό σχεδιασμό και για τις μορφομετρικές αναλύσεις. Είναι η Νίκη Κεκλίγογλου, που είναι υπεύθυνη για τη βιοαπεικόνηση. Ο Παναγιώτης ο Γρηγορίου, που θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση του μεταβολικού ρυθμού. Η Ελισάβετη Καϊτετζίδου για τη γονιδιακή έκφραση. Και η Αναστασία Ιγιώτη με το Γιον Μπεν Κριστόφερσεν για τους συμβιωτικούς οργανισμούς των οργανισμών που θα μελετήσουμε. Μάλιστα. Μια μεγάλη ομάδα λοιπόν. Όλοι τους δυναμικοί επιστήμονες, ο καθένας με αυτόνομο έργο. Η ισχύς εν την ενώση πάμε. Ακριβώς. Πάμε δηλαδή να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα που θα αντιμετωπίσει το θέμα σε πολλαπλά επίπεδα. Μια δυνατή ομάδα που ψήφισε η Ελλάδα, ψήφισε την έρευνα στη χώρα μας. Mm-hmm. Βλέπουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Και θέλω, κύριε Ντελιάν, να κλείσουμε λίγο με μια προτροπή στη νέα γενιά που μας παρακολουθεί. Με επιστήμονες, πολλοί από αυτούς εν δυνάμει βέβαια, που έχουν το δίλημα να βγω στο εξωτερικό, να παραμείνω στη χώρα μου. Υπάρχουν κίνητρα, θα μου δοθούν κίνητρα. Οι προσδοκίες είναι υψηλές σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, έχουμε καλή έρευνα στην Ελλάδα και εντός χώρας και εκτός χώρας με τους επιστήμονες, τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είναι ιδανικές συνθήκες στην Ελλάδα, πρέπει να το πούμε αυτό. Ίσως πουθενά δεν είναι ιδανικές στον κόσμο αυτή την περίοδο, αλλά στην Ελλάδα είναι σίγουρα πιο δύσκολες. Είμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που μείναμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και στηρίξαμε την έρευνα στα ελληνικά κέντρα. Ωστόσο και τα ελληνικά κέντρα πρέπει να πούμε ότι έχουν ένα προφίλ πάρα πολύ δυναμικό. Παράγουν έρευνα διεθνή, παράγουν έρευνα υψηλών προδιαγραφών. Είμαστε στο προσκήνιο του παγκόσμιου γίγνεσθε. Ειδικά το ΙΘΑΒΙΚ, στην τελευταία αξιολόγηση που έγινε πέρυσι από εξωτερικούς φυσικά επιστήμονες υψηλού κύρους, αρίστευσε. Πήρε μια βαθμολογία πάρα πολύ υψηλή, που δείχνει και το πόσο δυναμική είναι η έρευνα που πραγματοποιείται στο χώρο μας. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, ειδικά για ένα νέο ερευνητή που πρέπει να τελειώσει τις σπουδές του γύρω στα 30 χρόνια περίπου, 30 ετών δηλαδή, και μετά έχει κι άλλη μια δεκαετία μέχρι να εξασφαλίσει μια τακτική, ας το πούμε έτσι, δουλειά, να ανήκει πλέον πραγματικά στο προσωπικό ενός φορέα. Μάλιστα. Μέχρι τότε είναι σε επισφαλείς θέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω, να σας ευχαριστήσω θερμά. Mm-hmm. Με το καλό να τα ξαναπούμε, κάναμε μία πρώτη κουβέντα, να δούμε και σταδιακά και τα συμπεράσματα, τα οποία σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά... Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και προσπαθούμε πάντα να τα κάνουμε κατανοητά και αντιληπτά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Πολύ.